Πριν 50 χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα, πηγαίναμε με το αστικό από το χωριό στο γυμνάσιο και μπροστά στην Παναγία, που γιορτάζει με τη Ζωδόχο πηγή δηλαδή κάτω, μας σταμάτησε ένα τζιπ με εσά. Ακούς Δημήτρη. Μπήκε μέσα ένας λοχαγός μέσα στο αστικό. Έτσι ευρεμένο, δεν ξέρω αν θυμάται η γυναίκα μου, γιατί μαζί πήγαινα, ανέβαινε με το αστικό τότε. Ήταν σαν σήμερα, ακριβώς πριν 50 χρόνια. Πού πάτε εσείς όλοι μας, λέει. Και του είπε, ο εισπράκτορας, μαθητέ είναι, πάμε στο γυμνάσιο. Μας κοίταξε λίγο και έφυγε. Τέλος πάντων. Μας άφησε και φύγαμε. 50 χρόνια. Μετά, όταν πήγαμε στο γυμνάσιο, μας έδιωξαν στην τύπου. Γινόταν μερικά πράγματα τα οποία τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ τώρα εγώ, γιατί διατέλεσα κρυπτοχουντικό σε εκείνον τον καιρό, γιατί διάβαζα την νέα εφημερίδα που είναι εκεί ένα φιλοδικατορικών ενδιαφερόντων, τη Νέα Πολιτεία. Τη διάβαζα γιατί κάθε Κυριακή δημοσίευε ένα διήγημα από την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Τότε υποχρεωτικά όλες είχε επιβάλει το καθεστώς να δημοσιεύουν από την ανθολογία του Αποστολίδη ένα διήγημα, όλες τις εφημερίδες. Και εγώ διάλεξα τη Νέα Πολιτεία. Μικρός ήμουν, δεν ήξερα, αλλά την έπαιρνα, ανέβαινα και τις Κυριακές. Γιατί πηγαίναμε και μέχρι και Σάββατο πηγαίναμε το αστικό στο Λούζα και τις Κυριακές ανέβαινα και αγόραζα την εφημερίδα αυτή, την οποία βέβαια την κρατούσα τα διηγήματα. Από τότε είχα αυτή την ιστορία των διηγημάτων